Αγαπητοί μου, σας καλησπερίζω σε μια πολύ θλιβερή επέτειο, το ξέρω. Ομολογουμένως, θα ήταν παράδοξο να γυρίσω να επικαλεστώ μια ημέρα μνήμης με τόσο θλιβερό περιεχόμενο. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να μην μας χαλάνε τη ζαχαρένια μας, πρέπει να ισχυριστούμε και να δεχτούμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιες μέρες που έστω και με σφιχτά τα δόντια πρέπει να τις θυμόμαστε και πρέπει να τις συντηρούμε στη μνήμη μας, ούτως ώστε το γεγονός αυτό να αποτελεί μια απαρχή για την φυσική, εθνική και μπορώ να πω την ανώτερη έννοια του ανθρώπου, τη συνέχεια του. Θα ήθελα λίγο να σας πάω πολύ πίσω για να μπορέσω να ξεκινήσω την απόψινή μου ομιλία, η οποία θα είναι λίγο παράξενη, δεν θα είναι η συνηθισμένη ομιλία που ξέρετε. Θα έχει δηλαδή τα εξής χαρακτηριστικά. Θέλω, έχω ανάγκη, διψάω, να σας μιλήσω για ένα κομμάτι του δικού μας του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ένας πολιτισμός τον οποίο μας τον έχουν ουσιαστικά με την παιδεία τα τελευταία περίπου 40 και 50, μάλλον όχι 40 και 50, 195 ολόκληρα χρόνια μας το έχουν αφαιρέσει αυτό το στοιχείο. Μας έχουν αφαιρέσει ένα στοιχείο από το παρελθόν, το οποίο έχει να κάνει με 1100 περίπου χρόνια. Μια χιλιετία και βάλε. Αφαιρώντας μας από τη μνήμη ή από την δική μας φυσική εξέλιξη, αυτά τα χρόνια του ελληνισμού είναι σαν να μας αφαιρούν ένα κομμάτι από τη μνήμη μας, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που θα έλεγα, αν υποθέσουμε ότι είμαι 40 χρονών, και έχω ένα κενό από τα 12 έτοιμο μέχρι και τα 27. Είναι κάτι αντίστοιχο που έχει να κάνει με την εθνική μας ύπαρξη και με την εθνική μας κληρονομιά. Εγώ λοιπόν θέλω σήμερα να σας ταξιδέψω στη βυζαντινή μας κληρονομιά, να μιλήσουμε και να καταλάβουμε τι είναι το Βυζάντιο και την ίδια στιγμή να αναλογιστούμε μέσα από το σύνολο αυτής της παρεξηγημένης κληρονομιάς αν εμείς συνεχίζουμε να είμαστε κάτι τέτοιο ή όχι. Και αν όχι, έχει καλώς. Αν ναι, γιατί απέχουμε από μια τέτοια σπουδαία συνειδητοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω ότι ο ελληνισμός, ακόμα και όταν κατακτήθηκε από την ίδια τη Ρώμη, δεν έπαψε να υπάρχει. Γιατί ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ του σύνορα. Σύνορα απέκτησε τα τελευταία 195 χρόνια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι Ελλάδα ως κράτος, κατά την έννοια που τη βιώνετε και τη ζείτε εσείς, έχουμε μόλις τώρα, κοντεύουμε, ούτε καν δεν έχουμε κλείσει 2 αιώνες. Άρα όταν μιλάμε για ελληνισμό και γυρίσουμε στα χρόνια πίσω, δεν θα δούμε μια Ελλάδα η οποία είναι από εδώ ως εδώ. Θα δούμε μια ευρύτερη πολιτισμική έννοια, την οποία δεν τη χωρούσαν τα σύνορα. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, η ελληνική ιδέα δεν είναι κάτι το οποίο κατακτιέται με αίμα, με την έννοια ότι να αυξήσουμε τα σύνορά μας και να πάμε μέχρι την άκρη του κόσμου. Τα σύνορα. Εννοώ εκείνα τα σειρματοπλέγματα. Όχι. Ο ελληνισμός ήδη έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο μέσα από τις πανανθρώπινες και σπουδαίες ιδέες της. Ιδέες του, ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός διακατέχεται, είναι πλημμυρισμένος, είναι πηγή, να το πω καλύτερα, αφήστε το πλημμυρισμένο. Είναι πηγή μιας ανεπανάληπτης σκέψης, η οποία διαρκώς ξεδιψάει την οικουμένη. Και αυτό έχει αποδειχτεί ιστορικά. Δεν το βγάζω από τη δικιά μου την κοιλιά. Ώστε ακόμα και όταν η Ρώμη κατέλαβε τον ελληνικό κόσμο, ο ελληνικός κόσμος κατέλαβε τη Ρώμη μέσα από το πνεύμα του. Θα ήθελα να σας το αποδείξω αυτό. Ξέρετε, μπορείτε να μου αναγνωρίσετε ποιος είναι αυτός εδώ πίσω. Κανένας δεν ξέρει. Υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι κάποιος, μάλλον
πρέπει να είναι ένας αυτοκράτορας, Ρωμαίος. Φοράει μια πολύ πλούσια πανοπλία. Σίγουρα είναι ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας. Οι αρχαιολόγοι όταν τον βγάλανε μέσα από το χώμα, πώς καταλάβανε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο τάδε αυτοκράτορας, επιτρέψτε να σας πω ποιος, ο Ανδριανός. Πώς καταλάβανε ότι είναι ο Ανδριανός, ότι δεν έχει κεφάλι. Δεν το βρήκανε με το κεφάλι, το βρήκανε έτσι όπως το βλέπετε. Το καταλάβανε, αγαπητοί μου, από την πανοπλία του. Διότι πάνω στην πανοπλία του εικονίζεται κάτι πολύ παράξενο. Ο Ανδριανός ήταν βορειοεπιρώτης, Ηλυριός, ο οποίος λάτρευε, αν και Ρωμαίος αυτοκράτορας, λάτρευε την Ελλάδα, λάτρευε τον ελληνικό πολιτισμό, λάτρευε την Αθήνα, λάτρευε την επιστήμη που γεννήθηκε στην Ελλάδα, λάτρευε τη φιλοσοφία που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και γενικότερα λάτρευε την ελληνική τέχνη, την αρχιτεκτονική, τις πλαστικές τέχνες, λάτρευε αυτό το οποίο έχει ήδη λάβει χώρα εδώ. Ποιο είναι αυτό και πώς το καταλάβαμε, ότι το λάτρευε και κατά μία έννοια το εννοούσε. Θα μου πει κάποιος, όπα Βαγγέλη, δεν θα ήθελα να σου θυμίσω ότι ο Ανδριανός είναι αυτός ο οποίος έκτισε σπουδαία αρχιτεκτονήματα στην Αθήνα. Ξέρουμε την πύλη του Ανδριανού και πολλά άλλα. Όχι αγαπητοί μου, δεν φαίνεται πόσο αγαπούσε την Ελλάδα από αυτό. Φαίνεται από το γεγονός πώς είναι σμιλεμένη αυτή η πανοπλία. Τι βλέπουμε πάνω. Βλέπουμε κάτω μία λίκαινα η οποία βυζένει δύο μικρά παιδιά. Νομίζω όλοι πάνω κάτω θυμόσαστε την περίπτωση της λίκαινας η οποία έθρεψε το Ρωμίλο και τον Ρέμο, που είναι οι ιδρυτές της Ρώμης. Ας θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ρώμη, που ο Ανδριανός κάνει αυτή την πανοπλία, δίνει την εντολή για να δημιουργηθεί αυτή η πανοπλία επάνω του, αυτή τη στιγμή η Ρώμη είναι στο απόλυτο μεγαλείο της. Ναι, αλλά πάνω από τη λίκαινα υπάρχει μία γυναίκα, η οποία πατάει στη λίκαινα. Και από το ένα της χέρι κρατάει μια κουκουβάγια και από το άλλο της χέρι κρατάει έναν όφι. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Η Θεά Αθηνά. Η Θεά Αθηνά, η οποία είναι σύμβολο ποιανής πόλης? Της Αθήνας. Είναι η πολιούχος των Αθηνών. Από το ένα της χέρι κρατάει το ένα της σύμβολο, το οποίο είναι η θεϊκή σοφία, η κουκουβάγια, η σοφία που έρχεται εξ ουρανού, από τους ουρανούς, και από το άλλο της χέρι κρατάει ένα φίδι, το οποίο φίδι συμβολίζει τη χθόνια σοφία, δηλαδή τη σοφία της γης, τη σοφία που παράγει ο άνθρωπος. Η Θεά Αθηνά λοιπόν σαν σύμβολο της σοφίας καλύπτει και τα θεολογικά αλλά και τα επιστημονικά επιτεύγματα των ανθρώπων. Και η Αθηνά, το σύμβολο της Αθήνας, είναι πάνω από τη λίκαινα, το σύμβολο της Ρώμης. Γιατί ο Ανδριανός πίστευε ότι αν και εγώ είμαι ο αυτοκράτορ της μεγάλης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ιδού σας αποδεικνύω ότι μας νίκησε, μας πάτησε και κυριολεκτικά μας κυβερνάει η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα των συνόρων, αλλά η Ελλάδα του πνεύματος. Η Ελλάδα, το σύμβολό της που είναι η σοφία, η Αθηνά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε ρωμαϊκή αυτοκρατορία και την ίδια στιγμή να μην μπορεί να επικρατήσει η λατινική γλώσσα σε όλο το εύρος της αυτοκρατορίας αυτής. Διότι η μισή αυτοκρατορία, η ανατολική αυτοκρατορία, όπως θα σας πω και αργότερα, αν τραβήξετε μία γραμμή από την θάλασσα της Αδριατικής μέχρι τη Λιβύη κάτω και ανατολικά μέχρι τις Ινδίες περίπου, οι άνθρωποι μιλούσαν μία κοινή γλώσσα.
Όπως σήμερα έχουμε τα αγγλικά. Ήταν η ελληνιστική κοινή γλώσσα, τα ελληνικά δηλαδή. Ήταν μια μορφή των ελληνικών απλή, ούτως ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως και εμείς σήμερα δεν μιλάμε τα βαθιά, τα περισπούδαστα αγγλικά, αλλά μιλάμε μια, ξέρετε, απλή εκδοχή των αγγλικών. Και άμα θέλει κάποιος να το προχωρήσει παρακάτω, το προχωράει. Έτσι ακριβώς ζούσαν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ανατολή. Άρα εξελληνισμένη ήταν η Ανατολή και δεν έχει σημασία αν αυτός ήταν Σύριος, αν ο άλλος ήταν Άραβας, αν ο άλλος ήταν, ξέρω εγώ, από τη Σκυθία, αν ο άλλος ήταν Γαλάτης από τη Μικρασία, αν ο άλλος ήταν Αιγύπτιος, αν ο άλλος ήταν δεν ξέρω εγώ τι. Αν ήταν εξελληνισμένος, ήταν πραγματικά ένας Έλλην, ο οποίος είχε ελληνοπρέπεια και ελληνοφωνία και ελληνική παιδεία. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί πηγή αυτής της πληροφορίας που σας λέω. Το γνώριζαν οι κοσμοκράτορες της εποχής εκείνης και το σεβάστηκαν την περίοδο αυτή, αρκετοί από αυτούς. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έρχεται πλέον στην εξουσία μια μορφή η οποία αλλάζει τη ροή της ιστορίας και μάλιστα όταν ξέρουμε ότι αυτός ο αυτοκράτορ και μάλιστα μονοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο Μέγας είναι γιος του Έλληνα Κωνσταντίου του Χλωρού. Γιατί τον λέγανε τον πατέρα του Κωνσταντίο Χλωρό, διότι ήταν χλωμός στο πρόσωπο και της Ελληνίδας από τη Βυθινία γεννημένη, της Ελένης, αυτή που γνωρίζεται ως Αγία Ελένη. Ήταν σαν να λέμε ότι ολοκληρώθηκε πλέον ένας κύκλος. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αναζήτησης και σύγκρουσης, θα λέγαμε, μεταξύ δύο κόσμων, της Ανατολής και της Δύσης. Θα επίσης επιχειρήσω να πω και διατείνομαι να λέω πως από τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος αναλαμβάνει την εξουσία του, νικάει τους εχθρούς του, γίνεται ο απόλυτος μονοκράτορας και επιτρέψτε μου να πω, θεωρώ ότι βάση του έργου του είναι πολύ πιο σπουδαίος και σημαντικός ακόμα και από τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Μέγα Αλέξανδρο, διότι το έργο του σηματοδότησε πραγματικά μια παγκόσμια αλλαγή στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα της τότε εποχής. Γιατί έγινε γνωστός και γιατί έγινε και μέγας; Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν ο άνθρωπος που τερμάτισε τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Οι τρεις πρώτοι αιώνες ήτανε βουτυγμένοι στο αίμα. Σήμερα πολλοί μιλάνε και καλά κάνουνε για το παράδειγμα της υπατίας, που την σέβομαι πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Το παράδειγμα της υπατίας και ίσως κάποια παραδείγματα κάποιων ναών που περίπου εκεί κάτω, στην ανατολική, νότιο-ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, υπήρξαν κάποιες ακρότητες από κάποιους νεοφώτους τους χριστιανούς. Αλλά ξεχνάμε το γεγονός ότι στους τρεις πρώτους αιώνες αυτούς σφαγιάστηκαν, ακούστε το ανίποτο αυτό που θα το πω παρόλα αυτά νούμερο, 11 εκατομμύρια χριστιανοί. 11 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι. Δεν ξέρουμε φυσικά πόσοι άλλοι ήταν, αλλά μιλάμε για μια ανυπολόγιστη. Ενώ με την έννοια πώς μπορείς να το διανοηθείς. Αδιανόητη να το πω καλύτερα. Αδιανόητη γενοκτονία ανθρώπων με μια ιδεολογία. Και δεν πιστεύω ότι υπήρξε κάτι παρόμοιο. Ίσως υπήρξαν κάτι άλλα παρόμοια στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά ήταν τραγικό. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που σήμερα ξεχνάμε αυτήν την τεράστια, μα τεράστια γενοκτονία.
Και μένουμε σε πολύ μεμονωμένα παραδείγματα της αντίθετης επιθετικότητας. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος το 313 θεσπίζει εκείνο το πρωτόγνωρο διάταγμα της ανεξιθρησκείας στο Μιλάνο. Φυσικά, να ξέρετε ότι ο Κωνσταντίνος δεν ανακήρυξε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ένα από τα απίστευτα μυθεύματα που ακούγονται. Αυτός που το έκανε πολλά χρόνια αργότερα ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε «Είσαστε ελεύθεροι και σας παρακαλούμε κιόλας προσευχηθείτε και για μας». Δεν ήταν χριστιανός ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του λέγεται ότι βαφτίστηκε μια μέρα πρωτού πεθάνει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο επέτρεψε να υπάρχει άλλη μία θρησκεία. Και έκανε και κάτι ακόμα συναρπαστικό. Άλλαξε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έκτισε μια άλλη πόλη, την Νέα Ρώμη, και όχι Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη την ονόμασαν οι κάτοικοι, ούτως ώστε να δώσουν τιμή σε αυτόν. Υπήρχε βέβαια και μια άλλη ιστορική πλευρά που μας λέει, άποψη, θέση, που μας λέει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεξε ο ίδιος να δώσει το όνομα στην πόλη του. Είναι ένα έθιμο το οποίο το ξεκίνησαν οι Μακεδόνες και ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ένα μακεδονικό έθιμο να δίνουν κάποιοι ηγέτες τα ονόματά τους στις πόλεις. Οι Έλληνες, οι Νότιοι Έλληνες, δεν το κάνανε αυτό. Δίνανε ονόματα σε θεούς. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος δίνει το όνομά του στην πόλη ή οι πολίτες της πόλης δίνουν τιμή στον κτήτορα και την ονομάζουν έτσι, αλλά και πάλι ούτε η Ρώμη, ούτε η Κωνσταντινούπολη ήταν ποτέ πρωτεύουσα της Ρώμης, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα μου πείτε, όπα. Περίμενε, κάτσε, μας μπέρδεψες. Εμείς ξέραμε ότι η Ρώμη είναι πρωτεύουσα. Λάθος. Πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι οπουδήποτε πατάει ο αυτοκράτορ. Όπου βρίσκεται ο αυτοκράτορ, είναι και εκεί η πρωτεύουσα. Πώς λέγεται αυτό? Λέγεται, είναι γνωστό ως Ρώμα Μομπιλής, το οποίο το κάνει και ο Πάπας σήμερα. Όπου βρίσκεται ο Πάπας, αυτό είναι και το Βατικανό. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ούτως ώστε να μπορέσει να ενώσει τις διαφορετικές φωνές που είχαν αρχίσει να εκφράζονται στην Ανατολή. Έκανε που έκανε αυτό το υπέροχο έργο, δηλαδή να φέρει ειρήνη μεταξύ όλων των θρησκειών και βέβαια ειρήνη μεταξύ κράτους και χριστιανισμού, ούτως ώστε να μην κυνηγάει το κράτος το Ρωμαϊκό τους χριστιανούς, θα ήταν ανώφελο και ίσως ανόητο εκ μέρους του να μην προεδρεύσει μιας συνόδου η οποία θα έφερνε όλες τις αντίθετες απόψεις εκεί, στη Νίκαια, όπου πραγματικά με έναν εξαιρετικά δημοκρατικό τρόπο μαζεύτηκαν από όλη την οικουμένη, από όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ποιος ήταν ο χριστιανικός κόσμος? Όλη η Ανατολή ουσιαστικά και η Ρώμη. Ο Πάπας. Τι σημαίνει Πάπας, ξέρει κανείς? Πώς? Πατέρας, μπαμπάς. Λοιπόν, έτσι λέγεται και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Λέγεται Πάπας Αλεξανδρίας, αλλά είναι Ορθόδοξος. Λοιπόν, μαζευτήκαν όλοι και με πολύ συνοδικό, δημοκρατικό, τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέω, ελληνικό τρόπο, μαζεύτηκαν και αποφασίσανε. Και εκεί βγήκε, γεννήθηκε το πιστεύω. Το σύμβολο της πίστεως. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια εξαιρετική φυσιογνωμία και θα έπρεπε να τον αναφέρω για να ξεκινήσουμε αυτό το διπορικό μας στο Βυζάντιο. Αλλά μισό λεπτό, για να μπορέσουμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους και να καταλάβουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και για να μπορέσουμε λίγο έτσι να έχουμε μια σωστή εξέλιξη αυτής της κουβέντας. Μήπως ξέρουμε τι είναι Βυζάντιο? Μήπως να τα πάρουμε τα πράγματα πραγματικά από το ΑΒ, να καταλάβουμε? Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή,
Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η λέξη Βυζάντιο είναι ο πιο αδόκιμος όρος. Δεν υπάρχει Βυζάντιο. Γιατί λέμε Βυζάντιο? Ποτέ οι Βυζαντινοί δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον χαρακτηρισμό, τον όρο για τον εαυτό τους. Ποτέ, δεν ξέραν. Δηλαδή, άμα τώρα με μια μηχανή του χρόνου εμφανιζόταν ένας Βυζαντινός εδώ και άκουγε, θα άκουγε κάποιον πολιτισμό που, α, ευκαιρία να μάθω κι εγώ. Ποιοι είναι αυτοί οι Βυζαντίνοι? Μα υπήρχαν στη δικιά μου την εποχή, σε ποιο κράτος, πού υπήρχαν αυτοί, σε ποιο σημείο της οικουμένης. Και του λέγαμε, εσύ είσαι Βυζαντινός. Έλεγε, εγώ είμαι Βυζαντινός. Από πού και ως πού είμαι εγώ Βυζαντινός? Κάντε λάθος. Τι είσαι, παιδί? Εγώ Ρωμαίος είμαι. Ρωμαίος. Ναι, βέβαια. Διότι εμείς, πώς τον αποκαλούμε τον αυτοκράτορα, θα μας έλεγε ο κύριος. Θα έχει σηκωθεί όρθιος και θα είχε κοκκινήσει. Για σταθείτε. Ρωμαίος αυτοκράτορ είναι αυτός που λέμε αυτοκράτορ και βασιλεύς Ρωμαίων εν Χριστό το Θεό, μπλα 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 μπλα. Και επίσης θα ήθελα να σας πω, Ρώμη το όνομα της αυτοκρατορίας. Και επίσης θα ήθελα να σας πω, Ρωμανία το έδαφος της. Γιατί με λέτε Βυζαντινό? Εν τω μεταξύ θα τα ακούγαμε αυτά και θα ξύναμε το κεφάλι μας και λέγαμε, αχ, μας μπέρδεψες, και θα ξεχνάγαμε το πιο αποκαλυπτικό, ότι μιλάει ελληνικά και τον καταλαβαίνουν. Μιλάει την ίδια γλώσσα με αυτή που σας μιλάω τώρα. Γιατί την είπαμε Ρωμανία, γιατί ο τύπος μας την είπε Ρωμανία? Γιατί? Θέλετε να σας το αποδείξω? Δεν το λέω εγώ πρώτη φορά αυτό. Το ξέρετε. Ένα ποντιακό δημοτικό τραγούδι, ποίημα, το οποίο μιλάει για τη σημερινή ημέρα. Τι λέει? Ένα πουλίν, καλόν πουλίν έβγαιναν την πόλη, ουδές τα μπέλια κόνεψεν, ουδές τα περιβόλια. Επήγαινε και κόνεψεν, άις του ηλί το κάστρον. Έσυξε τον αντοφτερόν, σε αίμα βουτυγμένον. Έσυξε τ' αντοφτερόν, χαρτίν εφηγραμμένον. Ατό, κανείς κι ανέγνωσεν, ουδέ μητροπολίτης, έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται και αναγνώθη. Σι τ' αναγνώθηση τε κλαίγει, σι τε κρούει την καρδίαν. Να ηλεί εμάς και βάει εμάς, πάρθεν η Ρωμανία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια και ο Γιάννες ο Χρυσόστομος κλαίει, δερνοκοπιέται. Μην κλαις, μην κλαις, αη Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσε. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ρωμανία μας τη μαρτυρούνε λοιπόν, και όχι Βυζάντιο, εκείνα τα δημοτικά μυρολόγια της εποχής. Από πού λοιπόν βγαίνει η λέξη Βυζάντιο? Γιατί το λέμε Βυζάντιο? Κάτσε να ενημερώσουμε και τον άνθρωπο με τη μηχανή του χρόνου που ήρθε εδώ, να το μάθει κι αυτός, να το ξέρει, γιατί δεν επρόκειτο να το μάθει ποτέ. Είναι πολύ πρόσφατο. Καταρχάς, Βυζάντιο τι είναι? Είναι μια αρχαία πόλη. Είναι μια αποικία των Μεγαραίων. Ο Βύζας, ο οποίος έφυγε από τα Μέγαρα, ήταν πολύ στα Μέγαρα και πήγε πανέξυπνο, πήγε εκεί πάνω που ξέρετε που είναι η Κωνσταντινούπολη, στα στενά εκεί, στο πέρασμα, εμπορικό κέντρο, και έκτισε την πόλη Βυζάντιο. Εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε και την πόλη του, την Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν καταστράφηκε το Βυζάντιο, καταστράφηκε σαν σήμερα, 1453, τελείωσε το Βυζάντιο και πέρασαν τα χρόνια και βρισκόμαστε στο 17ο αιώνα, μαζεύονται κάποιοι καθολικοί μοναχοί στη Γαλλία και προσπαθούν να περιγράψουν τα κείμενα των Βυζαντινών. Προσπαθούν να τα βάλουν σε μία τάξη. Πώς θα τα πούμε, πώς θα ονομάσουμε, πρέπει, με αυτά τα κείμενα? Ότι είναι πιανών. Να πούμε ότι είναι των αρχαίων Ελλήνων? Όχι. Δεδομένου ότι είναι γραμμένα όλα στα ελληνικά, όλοι οι Βυζαντινοί ελληνικά γράφα.
Των αρχαίων Ελλήνων, όχι, 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 του λέει ένας άλλος, σε παρακαλώ, η αρχαία Ελλάδα πέθανε. Πότε πέθανε? Πέθανε με την πτώση της όταν την κατέλαβε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ωραία, εντάξει. Άλλο, τι να δούμε άλλο. Να το πούμε Ρώμη. Να πούμε ότι είναι η Νέα Ρώμη. Ποια Νέα Ρώμη, του λένε οι άλλοι. Τι είναι αυτά που λες? Από ποιος που Νέα Ρώμη? Η Ρώμη είναι μία. Είναι αυτή στην οποία κατοικεί ο Πάπας. Είναι ευλογημένη και μία η Ρώμη. Και δεν θα την στιγματίσουμε με το όνομα αυτών των σχισματικών, των Ορθοδόξων. Η Ρώμη σημαίνει καθολικισμός, ρωμαιοκαθολικισμός. Κάποιος λοιπόν πετάχτηκε και λέει ένας άλλος παπάς. Παιδιά, μισό λεπτάκι, εντάξει. Να μην την πούμε ούτε Νέα Ρώμη, να μην την πούμε ούτε Αρχαία Ελλάδα. Να την πούμε Βασίλειο της Κωνσταντινούπολης. Όχι, του λέει και κάποιος άλλος, να την πούμε ούτε έτσι, γιατί Βασίλειο της Κωνσταντινούπολης υπήρχε. Πότε? Στα 1204, όταν κατέλαβαν οι Σταυροφόροι, τέταρτη Σταυροφορία, κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, και τότε μέχρι τα 1261, όταν ο Μιχαήλ ο 8ος απελευθέρωσε την πόλη από τους Φράγκους, μέχρι τότε οι Φράγκοι τη λέγανε Βασίλειο της Κωνσταντινούπολης. Άρα δεν μπορούμε να την πούμε έτσι, και σε αυτό είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Και πετάγεται λοιπόν ένας εκεί και λέει, για σταθείτε ρε αδέρφη, για σταθείτε. Αυτή η ρημαδο ιστορία, αυτή η ρημαδο αυτοκρατορία, πού ήταν χτισμένη? Δεν ήταν χτισμένη πάνω σε μια αρχαία ελληνική πόλη που λεγόταν Βυζάντιο? Λένε ναι, ωραία, θα το πούμε Βυζάντιο. Και έκλεισε. Και έκλεισε. Και τότε βλέπουμε για πρώτη φορά στα κείμενα της Παρισινής Βιβλιοθήκης να δημοσιεύονται τα κείμενα των Βυζαντινών με το όνομα Βυζάντιο. Πρώτη φορά, 17ος αιώνας. Έτσι λοιπόν, οι καθολικοί παπάδες φτιάξαν αυτόν τον όρο, όχι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια εκείνα, τώρα καταλαβαίνετε, να πούμε της Ρωμανίας, θα λέμε του Βυζαντίου, έτσι για να συνεννοούμαστε. Στα χρόνια εκείνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι άνθρωποι, οι Κωνσταντινοπολίτες, όταν θέλουν να πούνε ότι εγώ είμαι γηγενής, εδώ Κωνσταντινοπολίτης, λέγαν ότι είμαι Βυζαντινός, αλλά το λέγαν με την έννοια ότι είμαι ντόπιος, πρωτεβουσιάνος. Μόνο τότε ακουγόταν η λέξη Βυζαντινός, και για άλλο λόγο από αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα. Αλλά γιατί μιλάμε για Βυζάντιο? Γιατί χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο Βυζάντιο? Γιατί αποποιηθήκαμε, κυριολεκτικά αποποιηθήκαμε, το ευγενές όνομα του Ρωμιού και της Ρωμιοσύνης, που παραπέμπει σε αυτή τη χιλιόχρονη αυτοκρατορία. Και η λέξη Ρωμιός βγαίνει από το Ρωμαίος. Αποποιηθήκαμε τη φυσική μας συνέχεια ως γένος και πήγαμε με την προσταγή των Ευρωπαίων και κυρίως των Βαβαρών 25 αιώνες πίσω. Το καταλαβαίνετε τι μας κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Στα 1830 ήρθαν εδώ και εμείς απελευθερωθήκαμε. Με σκοπό όχι να απελευθερώσουμε την Αθήνα και να την κάνουμε αυτή πρωτεύουσα. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό κανενός ανθρώπου. Εξάλλου, το ότι η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους δεν ήταν ιδέα Έλληνα, από Έλληνα. Δεν γεννήθηκε από το κεφάλι Έλληνα. Όλος ο επαναστατημένος ελληνισμός προσδοκούσε να απελευθερώσει τη φυσική του πρωτεύουσα. Ποια ήταν αυτή? Η Κωνσταντινούπολη. Έρχονται λοιπόν οι Βαβαροί και μας λένε, ξεχάστε τα αυτά. Εμείς θα σας μάθουμε να ζείτε, εμείς θα σας μάθουμε, είμαστε πιο πολιτισμένοι άνθρωποι, να εκφράζεστε, να δημιουργείτε, να παράγετε, να καταλαβαίνετε την ιστορία, να θυμάστε, θα σας πούμε εμείς πώς θα θυμάστε. Και ως επακόλουθο αυτό μας είπαν, ακούστε, ό,τι Βυζάντιο είναι και παρακμή. Πάμε 25 αιώνες πίσω, για θυμηθείτε ποιος ήταν ο πραγματικός σας ηγέτης, ο Περικλής, ο Θουκυδίδης πνευματικός. Θα πάτε πίσω να βρείτε τον Ηρακλή, θα πάτε πίσω να βρείτε τον Θησέα. Λες κι εμείς αυτά δεν τα είχαμε μέσα μας.
Απλά θα το κάνετε με έναν όρο. Θα ξεκολλήσετε από τη μνήμη σας 1100 χρόνια βυζαντινής κληρονομιάς. Θέλω να σας μεταφέρω λίγο, να το δούμε λίγο διαφορετικά και να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά το Βυζάντιο. Δεν θα σας το πω εγώ, θέλω να σας το πει ο Πολ Βαλερί. Ο Πολ Βαλερί ήταν Γάλλος ποιητής, συγγραφέας και φιλόσοφος. Πρωτού κάνει υπάρξη η έννοια, η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, το 1922, προσπαθεί ο άνθρωπος να γράψει μια διατριβή για να περιγράψει τι είναι Ευρωπαίος. Και όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε να μάθετε τι είναι Ευρωπαίος σε αυτή την δύσκολη ώρα της Ευρώπης, και όταν λέω δύσκολη το εννοώ κυριολεκτικά, από όλες τις απόψεις, ακούστε τι λέει ο Πολ Βαλερί. Ευρώπη και Ευρωπαίος είναι αυτός που έχει ζήσει πρώτον με την ορθολογιστική και φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων και την ελληνοφωνία. Δεύτερον, αυτός που έχει την εμπειρία του ρωμαϊκού δικαίου και εκείνος που ζει με την πνευματικότητα του χριστιανισμού. Αυτός είναι ο ορισμός του Ευρωπαίου. Δηλαδή τρία πράγματα. Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ. Αυτή την τριάδα των πρωτευουσών έδωσε σαν στίγμα ο Πολ Βαλερί για να μας μιλήσει για το τι είναι πραγματικά Ευρώπη. Ποια είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία η οποία συνοψίζει αυτά τα τρία? Είναι κυριολεκτικά το Βυζάντιο. Γιατί το Βυζάντιο δεν είναι τίποτα άλλο από μια ρωμαϊκή εξελληνισμένη και εκχριστιανισμένη αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αγαπητοί μου, υπάρχει λοιπόν συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο? Είμαστε εμείς παιδιά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας? Έχουμε Βυζαντινό τρόπο ζωής σήμερα? Δηλαδή να σας το πω απλά. Εγώ θέλω να φύγουμε από εδώ σήμερα και να καταλάβουμε. Είμαστε ή δεν είμαστε Βυζαντινοί? Και επιπλέον, αν ισχύει αυτό και είμαστε Βυζαντινοί, μήπως μας ενοχλεί να το λέμε? Δηλαδή, πώς σας κάθεται λίγο, σας θυμίζει τον Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης? Δηλαδή, μήπως ένα σύριαλ που παίζεται καθημερινά τα τελευταία 12 χρόνια έχει διαμορφώσει μια αντίληψη ότι όποιος μιλάει για αυτά τα πράγματα είναι γραφικός γελίος και περίεργος και αποκρουστικός και τσιχαίνεται τους συνανθρώπους του? Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί εν πρώτης γελάμε όταν βλέπουμε αυτόν τον χαρακτήρα. Και δεν κατηγορώ εννοείται το σύριαλ, έτσι. Σας μιλάω λίγο πιο σε ένα άλλο επίπεδο. Ίσως και σε ένα πιο βαθύ, υποσυνείδητο επίπεδο. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή μας την ταυτότητα? Λοιπόν, θέλω να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και εννοείται ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό. Συμπαθάτε με, δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Ηλίτης. Δεν είναι σημαντικό η γλώσσα? Στην υγειά σας. Λοιπόν, ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο υπήρξε και επίσημα πλέον, γιατί δεν άντεχαν οι άνθρωποι, επικοινωνούσαν με δυσκολία μεταξύ τους. Όταν μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, οι αυτοκράτορες και τα επίσημα κρατικά έγγραφα και οι νόμοι βγαίνανε στα λατινικά. Λοιπόν, επί Ηρακλείου του αυτοκράτορος όλα μετατρέπονται στα ελληνικά. Ανέκαθεν η γλώσσα της Εκκλησίας ήταν ελληνική και πρέπει να τονιστεί ότι η γλώσσα η ελληνική του Βυζαντίου δεν ήταν η αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά ήταν αυτή που σας είπα πριν, η ελληνιστική κοινή. Δηλαδή, μια γλώσσα όπου μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και ένας άνθρωπος που δεν έχει, πώς να σας το πω, ελληνική καταγωγή. Ήταν η γλώσσα του Ευαγγελίου, απλή λεξιλογικά και συντακτικά, και πιστεύετε ότι οι δημόδης, η γλώσσα που μιλάνε, ρε παιδάκι, με άνθρωποι καθημερινά στον δρόμο, όχι των κειμένων, ήταν περίπου αυτή που μιλάμε εμείς σήμερα. Μοιάζει περισσότερο με την ελληνική. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι περίπου 1ο, 10ο, 8ο, 1ο, 10ο αιώνα οι άνθρωποι μιλούσαν όπως περίπου μιλάμε εμείς στον δρόμο?
Και οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν να γράφουν στην γλώσσα αυτή που μιλιέται, στην απλή. Από τον 12ο αιώνα και έπειτα, εμφανίζεται και στη λογοτεχνία αυτή η δημόδης γλώσσα, απλά, κανονικά, φυσικά. Και τι κοινό στοιχείο έχει λοιπόν ένας σύγχρονος Έλληνας με ένα βυζαντινό στη γλώσσα? Δεν θα μπορούσα παρά να σας το αποδείξω με ένα κειμενάκι 4 γραμμές που θα σας διαβάσω, το οποίο πιστέψτε με, πείτε μου. Μιλάμε για 10ο αιώνα. Πείτε μου πραγματικά, αν δεν το καταλάβετε, θέλω κάποιος να μου το πει, να μου σηκώσει το χέρι. Είναι του πτωχοπρόδρομου, είναι ένα ποίημα. Και είναι και ποίημα, που θέλει και λίγο, το ψάξιμό του. Ακούστε. Αφού δε γέγονα καγώ γραμματικός τεχνίτης, πείτε μου ποια είναι η άγνωστη λέξη σας με λίγα λόγια, επιθυμώ και το ψωμί μου και του ψωμιού τη μάνα, και διατυπήναν την πολλήν και τη στεναχωρίαν, υβρίζω τα γραμματικά, λέγω με τα δακρύων, ανάθεμα τα γράμματα Χριστέ, κι όπου τα θέλει, ανάθεμαν και των καιρών, και εκείνη την ημέραν, καθήν με παρεδόκασιν εις το διδασκαλίον, προς το να μάθω γράμματα, τάχα να ζω από κείνα. Δυσκολευτήκατε σε κάτι? Σας φάνηκε κάτι περίεργο? Σας φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος έγραφε σε κάποια περίεργη γλώσσα που ήταν, που είναι δυσπρόσιτη, είναι λίγο αδύνατο να την... Τι νόμουν, το πλούι. Εξίσου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η σημερινή μορφή της γραφής μας είναι μια επινόηση των Βυζαντινών. Είναι μια επινόηση των Βυζαντινών το γεγονός ότι γράφεται με μικρά γραμματάκια. Μέχρι τότε, μέχρι τον 9ο αιώνα, δεν υπήρχαν μικρά γραμματάκια. Υπήρχαν μόνο τα κεφαλαία. Έτσι γράφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μόνο με κεφαλαία στη σειρά. Οι Βυζαντινοί εφήβραν την μικρογράμματη γραφή, αυτή που μάθαμε όλοι στο σχολείο, το αλφα κεφαλαίο, το οποίο το είχαν οι πρόγονοί τους, οι αρχαίοι Έλληνες, και το αλφα το στρογγυλό με τη μαγκουρίτσα. Το μικρό, το βήτα το κεφαλαίο και το βήτα το μικρό, το γάμα και το γάμα. Είναι μια επινόηση των Βυζαντινών και μάλιστα οι λόγοι τους ήταν απλοί, λόγοι οικονομίας χαρτιού, δεδομένου της αρχής του 9ου αιώνα ο Πάπυρος άρχισε να εκλείπει. Ακούστε τι διάλεξα από έναν πολύ σπουδαίο βυζαντινολόγο, τον Κλάους Όλερ, στο βιβλίο του «Η Μεσαιωνική Φιλοσοφία, σύγχρονη έρευνα και προβληματισμοί». Ακούστε τώρα τι πιστεύουν οι ξένοι, όταν εμείς ακούγαμε τους ξένους, συγχωρέστε με για τον όρο, σαν μαϊμουδάκια, σαν παπαγαλάκια, μας λέγανε οι ξένοι «κακό το Βυζάντιο», πεταγόμασταν εμείς στην κοινωνία, μας λέγανε «κακό το Βυζάντιο». Πετάγονται τώρα και λένε «καλό το Βυζάντιο, σπουδαίο το Βυζάντιο». Πεταγόμαστε κι εμείς και λέμε «καλό το Βυζάντιο, σπουδαίο το Βυζάντιο». Μα καλά, δεν έχουμε καθόλου προσωπικότητα, δεν έχουμε καθόλου γνώση. Στο τέλος θα μας πούνε «άι και πνιγείτε, άι και πνιγείτε», θα βγούμε κι εμείς να το πούμε στους άλλους, να τρέξουμε όλοι στον κρεμό. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο κύριος Κλάους Όλερ. Για περισσότερο από 1000 χρόνια το Βυζάντιο αποτέλεσε την έπαλξη υπό την προστασία της οποίας ζούσε ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Μέσα σε αυτή την ασφαλή ζώνη ήταν που μπόρεσε να αναπτυχθεί ο δυτικός πολιτισμός στην πρώτη του φάση, τη Μεσαιωνική. Η διαδεδομένη φλιαρία περιδίθεν χιλιετούς παρακμής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αντιφάσκει προς την τιτάνια στρατιωτική προσπάθεια των τάχα παρικμασμένων Βυζαντινών. Η εξαιρετική ζωτικότητά τους δεν έγκυται μόνο στη φυσική κυλική αντοχή τους, αλλά και στα πολιτισμικά τους επιτεύγματα. Καταρχάς, οφείλουμε να θυμηθούμε ότι το σύνολο σχεδόν της αρχαιοελληνικής γραμματείας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας διαδόθηκε χάρη στους αντιγραφείς χειρογράφων των Βυζαντινών σχολών και μοναστηριών. Όχι των Αράβων. Κάτσε, δεν μας τα λέει καλά. Στο Βυζάντιο, λέει, και όχι στη Λατινική Δύση, βρήκε η παράδοση της ελληνικής αρχαιότητας τη φυσική τη συνέχεια. Εκεί και όχι στη Δύση συνέχιζαν να διαβάζονται, να μελετώνται και να σχολιάζονται και να αντιγράφονται
τα μεγάλα έργα των αρχαίων Ελλήνων. Ο κόσμος ήταν φτωχότερος, πιθανότατα πολύ φτωχότερος, αν οι Βυζαντινοί δεν πρόσφεραν στην ανθρωπότητα την υπηρεσία αυτή. Τι ψέμα έχουμε φάει. Τι ψέμα έχουμε φάει. Πόσο ψέμα έχουμε φάει. Και είμαστε στη θέση, μάλιστα, από αυτό το ψέμα, να έχουμε και άποψη. Τι είναι σήμερα, 29 Μάη, τι, η άλωση της... Καλά, καλά, εντάξει. Ο Ράνσμαν, ο γνωστός και σπουδαίος Ράνσμαν, ακούστε τι μας λέει για την εκπαίδευση των Βυζαντινών και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, δεδομένου ότι ξέρουμε πως μας μάθανε ότι στο Βυζάντιο τι κάνανε, καταστρέψαν οτιδήποτε αρχαίο ελληνικό. Ακούστε, ψέμα, ψέμα. Τι μας λέει ο Ράνσμαν, όχι κανένας Έλληνας, ο Ράνσμαν. Λέει, σε όλη τη Βυζαντινή ιστορία, η ύλη και ο τρόπος της διδασκαλίας δεν ποικίλουν και πολύ. Το πρώτο πράγμα που διδασκόταν ένα παιδί όταν γινόταν 6 χρονών ήταν η γραμματική και το ελληνίζει στην γλώσσα. Την γλώσσα, συγγνώμη. Με αυτό, εκτός από το διάβασμα, το γράψιμο, τη γραμματική και το συντακτικό, εξυπακουόταν μια γνώση των κλασικών, καθώς και σχόλια στους κλασικούς, ιδίως στον Όμηρο, που τα έργα του τα μάθαιναν απ' έξω. Ο Συνέσιος τον 5ο αιώνα μιλάει για την ικανότητα του ανιψιού του να αποστηθίζει τον Όμηρο. Μάθαινε 50 στίχους την ημέρα, ενώ ο Ψελός, μιλάμε για 10ο-11ο αιώνα, από πολύ μικρός ήξερε όλη την Ιλιάδα απ' έξω. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι Βυζαντινοί ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν στίχους του Ομήρου. Η Άννα Κομνηνή, που 66 φορές την Αλεξιάδα της αναφέρει στίχους του Ομήρου, σπάνια προσθέτει το «Ομηρικών εκείνων», μπλα μπλα μπλα. Ήταν τελείως περιττό, διότι όλοι σου λέει ξέραν τον Όμηρο. Και τους άλλους ποιητές τους διάβαζαν και τους μάθαιναν, κανένας όμως δεν είχε την ανώτατη αυτή θέση που διατηρούσε ο Όμηρος. Σας το πήρα από το βιβλίο του «Βυζαντινός πολιτισμός». Ακούστε, αγαπητοί μου, χαίρομαι που μου δίνετε η τιμή και η χαρά να σας πω μέσα σε αυτόν τον κόσμο όπου μας έχει διαστρεβλώσει τόσο πολύ τη μνήμη μας και τις γνώσεις μας. Οφείλω να σας πω ότι το 75% των γνωστών σήμερα αρχαίων Ελλήνων κλασικών συγγραφέων μας είναι γνωστή βάσει και μέσω των Βυζαντινών χειρογράφων. Οι Άραβες που μας το κοπανάνε συνέχεια, οι αστοιχείωτοι, οι ημιμαθείς, οι αμόρφωτοι και οι επικίνδυνοι, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα στον τρόπο του να προσεγγίζουμε την ιστορική μας κληρονομιά, οι Άραβες μετέφρασαν μονάχα Αριστοτέλη. Γιατί και για καθαρά διοικητικούς λόγους. Όλη την τεράστια ελληνική μας γραμματεία, Θουκυδίδη, Ηρόδοτο, Αριστοφάνη, Εσχύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Πλάτωνας, Στοϊκούς, Επικούριος, Κυριναίος, σκεπτικιστές, χιλιάδες φιλοσοφικά κείμενα, ποίηση, ιστορία. Ένα τεράστιο μέρος της ελληνικής μας κληρονομιάς σώθηκε, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, από τους Βυζαντινούς. Και μην πιστέψετε κουβέντα από αυτά που σας λέω. Όταν φύγετε από εδώ, πηγαίνετε να κάνετε την προσωπική σας έρευνα. Επίσης, για αυτή την παρικμασμένη Βυζαντινή μας αυτοκρατορία που θέλουν να μας πούν και μας λένε εδώ και 195 χρόνια, αφήστε την εκτός. Αφήστε την. Για αυτή την αυτοκρατορία θα ήθελα να σας πω ότι είχε ένα περίλαμπρο πανεπιστήμιο. Το ξέρατε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης? Το ξέρατε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης? Το γνωρίζετε ότι δεν ξέρουμε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης? Ιδρύθηκε το 425 και είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Αυτό στην Ευρώπη δεν το χώνεψαν ποτέ τους. Και προσπερνώντας τούτη την ιστορική και αναντήρητη αλήθεια, δεν είναι ανάγκη να λέω εγώ αρλούμπες ή να υποστηρίζω, είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα ερευνήσετε. Ερευνήστε, μελετήστε, ψάξτε μόνοι σας. Διατυμπάνιζαν οι Ευρωπαίοι και διατυμπανίζουν ακόμα ότι το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο είναι αυτό της Μπολόνια. Πότε δημιουργήθηκε, ακούσατε, 1158 μετά Χριστόν.
Εγώ σας λέω για το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο δημιουργήθηκε στα 425. Και αυτοί μιλάνε για το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το οποίο δημιουργήθηκε στα 1158. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, για όσους έχετε την αυταπάτη ότι εκεί πέρα υπήρχε ένας θεοκρατισμός, λάθος, δεν δίδασκε θεολογία. Υπήρχε επίσης στην Κωνσταντινούπολη η φιλοσοφική σχολή, η οποία δίδασκε όλα τα ρεύματα της ελληνικής φιλοσοφίας. Περίεργο δεν είναι? Μα για σταθείτε, κύριε Βαγγέλη. Εμείς μάθαμε ότι στο Βυζάντιο τους πνίγανε σαν τα κουνέλια τους φιλοσόφους. Είναι δυνατόν να μας λέτε τώρα ότι υπήρχε φιλοσοφική σχολή? Μα αυτό μας κάνει να ανατριχιάσουμε. Ποιοι ήταν αυτοί που μας διδάσκαν τόσα χρόνια ανυπόστατα πράγματα? Μα αυτοί που σας το κάναν αυτό, μου το κάναν αυτό, ήταν αυτοί οι οποίοι το κάναν παράλληλα στην πραγματική ιστορική γνώση. Δεν έσβησε κανένας του στην πραγματικότητα την ιστορική. Υπήρχε. Απλά βασίστηκαν στο γεγονός ότι εμείς δεν θα την ψάξουμε ποτέ. Και ότι θα μεταλάβουμε, θα κοινωνήσουμε μόνο ότι μας δίνουν αυτοί. Επιπλέον, λειτουργήσε η περίφημη νομική σχολή, η οποία διέσωσε, η μοναδική στην Ευρώπη που διέσωσε το ρωμαϊκό δίκαιο βάσει η βάση του σύγχρονου νομικού μας πολιτισμού. Τέλος, υπήρχε ξεχωριστά μια άλλη σχολή, η οποία ήταν η σχολή της Εκκλησίας, η λεγόμενη Πατριαρχική Σχολή. Εκεί διδάσκονταν θεολογία σε όποιον ενδιαφερόταν. Σας φαίνεται πολύ θεοκρατικό αυτό το σύστημα? Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έκλεισε στα 1453, σαν σήμερα. Ήταν δηλαδή το μακροβιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Και δεν θέλουν να το λένε. Δεν θέλουν να το μάθουν αυτό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το μακροβιότερο στοιχείο της κληρονομιάς μας, της βυζαντινής μας αυτοκρατορίας. Ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη διατήρησε ανώθευτο το χρυσό νόμισμα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι στα 1078. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 750 ολόκληρα χρόνια, κοντά δεν είναι, κοντά μια χιλιετία, 3/4 μιας χιλιετίας. Το νόμισμα αποτελούσε το μοναδικό αξιόπιστο χρήμα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και πέρα από αυτή και στα Αραβικά Εμμυράτα, σχεδόν παντού. Το solidus, όπως ήταν η λατινική του ονομασία, περιείχε σταθερά 4,48 γραμμάρια χρυσού και ήταν το καθιερωμένο νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές. Δηλαδή ήταν το δολάριο της εποχής. Πρόκειται και αυτό για το μακροβιότερο παράδειγμα νομισματικής σταθερότητας σε ολόκληρη την ιστορία της Ευρώπης. Μην τα λέμε αυτά. Δεν χρειάζονται. Το πολιτισμικό λοιπόν επίπεδο των Βυζαντινών φαίνεται από τις μαρτυρίες των περιηγητών. Ξέρετε γιατί? Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Η Κωνσταντινούπολη φάνταζε μπροστά τους ως μια μαγευτική, πλούσια, εξευγενισμένη και η πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα και πόλη του πλανήτη. Έτσι μας τη μεταφέρουν. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν την ελληνική πόλη του μέλλοντος. Θα σας έχω εδώ τώρα μια αναφορά από τον Γκέραν Βάλτερ, ο οποίος μας μιλάει για να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το παρικμασμένο ελληνικό κράτος. Ακούστε. Μας λέει πώς υποδέχονταν ο αυτοκράτορας και μας φέρνει ένα παράδειγμα το Θεόφιλο. Το θυμάστε όλοι το Θεόφιλο με την Κασιανή. Πώς υποδέχτηκε ο Θεόφιλος, πώς υποδέχονταν όλοι οι αυτοκράτορες. Και τι πολιτισμό και τι τεχνολογία ανεπτυγμένη είχε το Βυζάντιο. Και μέναν έκθαμβοι οι πρέσβεις οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί. Ακούστε. Η μεγάλη αίθουσα των δεξιώσεων, όπου γίνονται δεκτοί οι ξένοι πρεσβευτές και οι εξέχοντες ξένοι, που την είχε γεννήσει η φαντασία του Θεόφιλου, μοιάζει σαν να έχει βγει από κάποιο παραμύθι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Ο Νάρθηκας, κατασκευασμένος σε ρυθμό βασιλικής, είναι χωρισμένος στα πλάγια με κολόνες. Βάλτε λίγο τη φαντασία σας.
που στηρίζουν κυκλικές εξέδρες και φωτίζονται από 7 πολυελαίους. Ο αυτοκρατορικός θρόνος στημένος πάνω σε μία εξέδρα, στην οποία οδηγούν 6 σκαλοπάτια, τοποθετημένα σε ένα κύλωμα που διαμορφώνεται στην άκρη της αίθουσας. Σκιάζεται από χρυσά πλατανόφυλλα. Στα κλαδιά είναι σκαρφαλωμένα χρυσά πουλιά. Μπροστά στο θρόνο είναι ξαπλωμένα 2 χρυσά λιοντάρια. Στα πλάγια φρουρούν χρυσοί γήπες. Απέναντι είναι τοποθετημένα χρυσά εκκλησιαστικά όργανα, καθώς και ένα μεγαλοπρεπές ντουλάπι με 5 προθήκες που έχουν το σχήμα πύργου. Τις ημέρες των ακροάσεων εκθέτουν εκεί τα πιο ωραία κοσμήματα του στέματος που λούζονται από ένα σοφά ρυθμισμένο μυστικό φωτισμό. Την ώρα που μπαίνει ο πρεσβευτής, ένας μυστικός μηχανισμός βάζει σε κίνηση όλα τα χρυσά ζώα που είναι γύρω στον αυτοκρατορικό θρόνο. Τα πουλιά που δείχνουν γαντζωμένα στο πλάτανο αρχίζουν να κελαϊδούν. Οι γρίπες ανασηκώνονται στο υπόβαθρό τους, τα λιοντάρια ανορθώνονται βγάζοντας τρομερούς βρυχυδμούς. Και να, τη στιγμή που ο πρεσβευτής υποκλίνεται μπροστά στην αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια, ο θρόνος ανεβαίνει απότομα προς τα πάνω, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την οροφή. Μπορούμε να βρούμε την αναφορά αυτή, μία από τις αναφορές αυτές, στον επίσκοπο της Κρεμών, Λιουτπάνδρου, μια ιδέα της εντυπώσεως που δημιουργούσε αυτή η σκηνοθεσία στον επισκέπτη. Πού να τα φανταστούν αυτά στην Ευρώπη τότε? Πού να τα φανταστούν? Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η Θεοφανό σκανδάλισε τους κατοίκους της Γερμανίας επειδή έκανε μπάνιο. Και μάλιστα φορούσε μεταξωτά. Και ήταν κάτι που τους ξένησε, δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Μάλιστα, μία μοναχή είδε, λέει, σε όραμα ότι θα πάει στην κόλαση που φοράει τέτοια παράξενα ρούχα. Και ακριβώς όπως και η ξαδέρφη της, η Μαρία η Αργυρή, λίγα χρόνια αργότερα έκανε έναν αγαθό που τον έχουν ονομάσει Άγιο στη Δύση, τον Πέτρο τον Δαμιανό, να φρίξει. Γιατί ήρθε αυτή η Βυζαντινή γυναίκα στη Βενετιά και έφερε μαζί της πυρούνια για να φάει. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της ελληνικής συνέχειας δεν είναι όλα αυτά που σας είπα. Και εννοείται το μεγαλείο μιας τεχνολογίας, μιας επιστήμης, που έχει παράξει πάρα πολλούς επιστήμονες αυτό το διάστημα, έχει βγάλει μεγάλους φιλοσόφους, έχει βγάλει μεγάλους μαθηματικούς, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε σε κάτι άλλο, θέλω να εστιάσουμε στην τέχνη. Θα μου πείτε κάποιοι, επιτέλους βρε Βαγγέλη, εμείς ήρθαμε να δούμε ζωγραφική, ήρθαμε να δούμε εικαστικά. Να σας πω, πιστεύετε ότι η κληρονομιά μας είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα? Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σε διάφορους δήμους. Και εδώ εξαιρείται ο Δήμος Καλλιθέας, όχι γιατί με φιλοξενεί, θα σας πω γιατί. Λένε, θα κάνουμε πολιτισμό. Και κάνουν συναυλίες, 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 θέατρο, θέατρο, θέατρο. Λες και ο πολιτισμός εξαντλείται μόνο εκεί. Όχι, ο πολιτισμός είναι ο τρόπος του να πολιτευόμαστε. Πολιτισμός είναι η έκφραση του πολίτη. Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά είναι και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Μπορεί να είμαι ζωγράφος, μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την τέχνη και την ευρωπαϊκή και πολλές κουλτούρες. Οι μαθητές μου, οι σπουδαστές μου το γνωρίζουν αυτό, ότι δεν έχω κάποια μονομανία με την ελληνική μας παράδοση και τέχνη. Αλλά αγαπάω και την ελληνική μας παράδοση και τέχνη. Και ξέρετε τι με έκανε να αγαπήσω όλες αυτές τις τέχνες, τις άλλες παραδόσεις? Το γεγονός ότι ξέρω ή παλεύω ή προσπαθώ να μάθω την ελληνική μου παράδοση. Προσπαθώ δηλαδή να δημιουργήσω στον εαυτό μου ένα αίσθημα αυτογνωσίας. Και όσο το καταφέρνω αυτό, τόσο αγαπάω και τις άλλες κουλτούρες. Τις σέβομαι. Και δεν γίνομαι μυσαλόδοξος. Για να μην κάνουμε λοιπόν μυσαλόδοξους νέους, θα πρέπει να αρχίσουμε από μία βασική αρχή. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε την παράδοσή μας.
και να μάθουμε τι είναι αυτό εδώ το κεφάλι. Ο Απόλλωνας, θα μου πείτε. Το βρήκα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όμως, ξέρετε, μόνο ο Απόλλωνας. Ξέρετε, για να φτιαχτεί στην αρχαιότητα αυτό εδώ το κεφάλι. Να σηκωθώ. Το έχω. Ωραία. Σε πιαστώ και λίγο. Λοιπόν, για να φτιαχτεί αυτό εδώ πέρα το κεφάλι που βλέπετε, χρειάστηκε ένα μοντέλο. Το κεφάλι αυτό είναι ο Απόλλωνας από την Ολυμπία και το έφτιαξε ο Φιδίας. Πιστεύετε ότι ο Φιδίας έκατσε από το μυαλό του και φαντάστηκε έναν, ξέρω εγώ, θεό, το θεό του φωτός και τα σχετικά. Όχι. Έβαλε ένα μοντέλο, ένα ωραίο παλικάρι απέναντί του, το οποίο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε, και την ώρα που το σμίλευε στο μάρμαρό του, καταλάβαινε ότι τον εμποδίζει η εικόνα του μοντέλου αυτού για να φτάσει στην αλήθεια του όντως υπαρκτού, που είναι ποιο πράγμα. Η ουσία του Θεού. Η ουσία του να είσαι Θεός, ακόμα καλύτερα. Η ουσία ενός πραγματικά ανώτερα, ανεπτυγμένου, αντιληπτικά ανθρώπου. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Φιδίας και ο κάθε Έλληνας γλύπτης και καλλιτέχνης αφαιρούσε από το έργο του, από αυτό που σμίλευε στο μάρμαρο, οτιδήποτε περιστατικό και περιστασιακό στοιχείο που τον εμπόδιζε για να φτάσει σε αυτήν την ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα. Μπορεί, για παράδειγμα, να είχε πυκνά φρύδια ο νεαρός. Τα αφαιρούσε. Δηλαδή το εξοράιζε, μεν, αλλά το έκανε με αφαιρετικό τρόπο, ούτως ώστε να εξειδανικεύσει την εικόνα. Χρησιμοποιώ συνεχώς τη λέξη αφαιρώ. Αφαιρούσε. Αφαιρώντας. Γιατί πραγματικά στην αρχαία ελληνική τέχνη υπήρχε αυτό το στοιχείο της αφαίρεσης κατά τον τρόπο που σας εξήγησα. Αλλά πώς μπορώ εγώ να σας αποδείξω ότι το ίδιο κάναν και οι Βυζαντινοί? Θα σας το αποδείξω με έναν τρόπο που πιστεύω ότι ίσως σας πείσει. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας εξηγήσω πώς η Βυζαντινή μας τέχνη είναι συνέχεια, συνέχεια κυριολεκτική της αρχαίας ελληνικής. Γιατί οι Έλληνες εν πνεύματι δημιούργησαν τη μία, Έλληνες εν πνεύματι δημιούργησαν και την άλλη. Μια φυσική εξέλιξη και συνέχεια. Πριν το κάνω αυτό, δείτε, παρατηρήστε πολύ έντονα αυτό το πρόσωπο. Τι βλέπετε? Βλέπετε κάποια ελιά? Υπάρχει κάποια ελιά? Όχι. Βλέπετε ότι είναι αξίριστος ή φρεσκοξυρισμένος? Όχι. Βλέπετε, για παράδειγμα, κάτι το οποίο να σας ενοχλεί? Όχι. Όλα, είπαμε, είναι μέσω της αφαίρεσης σχεδόν εξοραϊσμένα. Σχεδόν έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο της μορφής. Παρατηρήστε λοιπόν αυτά τα πολύ καθαρά, τις καθαρές φόρμες στα μάγουλα, την καθαρή φόρμα στο κούτελο. Δείτε τα μαλλιά του, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να εστιάσετε λίγο στον τρόπο αυτό τον κλασικά συναρπαστικό που έχει δημιουργήσει ο Φιδίας, το μαλλί αυτού του νεαρού άνδρα, το οποίο δένεται από μια ταινία. Κρατήστε λίγο την ταινία στην άκρη του μυαλού σας. Λοιπόν, θέλετε να σας αποδείξω τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται κυριολεκτικά αυτή η τέχνη? Και πού ολοκληρώνεται αυτή η τέχνη? Ολοκληρώνεται μέσα στον Βυζαντινό κόσμο. Κολλήστε λίγο το βλέμμα σας εκεί και θα αποκαλυφθεί κάτι μπροστά σας τώρα. Δείτε το. Συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Είναι το πέρασμα των αιώνων. Εδώ, πάνω σε αυτή τη μορφή, πάνω στη μορφή του Απόλλωνα, με τις ίδιες καθαρές φόρμες, με το ίδιο στήσιμο, με την ίδια αρχιτεκτονική σύλληψη, ο Απόλλωνας μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε Δημήτριο, σε ένα βυζαντινό έργο του Δημητρίου. Και κανένα εφέ δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανα τόσο απλά εγώ. Δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να βάλω τη μία διαφάνεια πάνω στην άλλη. Και βγήκε αυτή
η καθαρή εικόνα. Όσο καθαρός, εξευγενισμένος ήταν ο Απόλλωνας, άλλο τόσο, αγαπητοί μου, καθαρός, εξευγενισμένος και θα έλεγα πνευματικός είναι ο Δημήτριος. Νομίζω ότι η Βυζαντινή τέχνη, αγαπητοί μου, ολοκληρώνει το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Η Βυζαντινή ζωγραφική είναι εξαιρετικά συνεκτική και με τη μουσική της. Το απόγειο, να ξέρετε, ενός πολιτισμού είναι η καθιέρωση ενός κυρίαρχου ρυθμού. Θα ευχόμουν μέσα από την καρδιά μου ένα δώρο να σας έχω κάνει απόψε. Να σας έχω μόνο αυτή την ατάκα να θυμάστε. Ακούστε την για άλλη μια φορά. Το απόγειο ενός πολιτισμού είναι η καθιέρωση ενός ρυθμού. Αυτός ο ρυθμός είναι και η ταυτότητά του. Μπορείτε να το αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πάντοτε μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η μορφή που θα δείτε να εμφανιστεί από εκεί, ο Άγιος Γεώργιος, με αυτά τα χαρακτηριστικά και άλλη μία μορφή, η οποία θα εμφανιστεί από εδώ ο Μέγας Αντώνιος, με αυτά του τα χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη Βυζαντινή μουσική. Ούτε η Βυζαντινή μουσική θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τις συγκεκριμένες αυτές μορφές. Θα μου πείτε, αχ, τι μας λες τώρα, στάσου λίγο, τι εννοείς, δηλαδή, έχει σχέση η Βυζαντινή, επειδή, α, κατάλαβα, λες, Βυζαντινή ζωγραφική, Βυζαντινή μουσική, οπότε λογικά, θα έχουν μία σχέση. Ναι, Βυζαντινή η μία, Βυζαντινή και η άλλη. Σαν να λέμε Κώστας Πετρόπουλος και Κώστας Μητρόπουλος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ούτε ο Κώστας Πετρόπουλος με τον Κώστα Μητρόπουλο είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για κάτι συγκλονιστικά συνεκτικό. Θέλω να κάνουμε πάλι ένα πείραμα. Ξανανοίγουμε το άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, ελάτε λίγο. Εδώ θέλω ήχο. Εδώ θα έλω ήχο. Τώρα θα μπει ήχο. Ελάτε λίγο εδώ τώρα, αγαπητοί μου. Πριν σας βάλω αυτό το οποίο θα το υποστείτε για δύο λεπτά, κοιτάξτε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Τις φόρμες. Τις βυζαντινές φόρμες, οι οποίες είναι οι πιο παράξενες φόρμες. Θα το δούμε λίγο στην συνέχεια. Κοιτάξτε λίγο αυτές εδώ τις φόρμες, δηλαδή πάμε λίγο στον Άγιο Γεώργιο. Κοιτάξτε λίγο τη μύτη του. Βλέπετε τη μύτη του. Ωραία. Κοιτάξτε τις καμπύλες. Ελάτε να γίνουμε λίγο ευαίσθητοι στη γραμμή σήμερα. Ελάτε λίγο να γίνουμε ικανοί να αναγνωρίζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Δείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το φρύδι του. Πάμε λίγο να δούμε το φρύδι του. Τι νιώθετε αυτή την καμπύλη που έχει το φρύδι? Ωραία. Είναι η ίδια καμπύλη που έχει το δεξί με το αριστερό φρύδι? Θέλω σας παρακαλώ να παρατηρήσετε καλά. Πολύ καλά. Θέλω να γίνουμε πολύ δυνατοί παρατηρητές. Γιατί η τέχνη αλλιώς δεν μαθαίνει. Πάμε λίγο να δούμε το μάτι του. Και την ίδια στιγμή πάμε να δούμε και το μάτι του Μεγάλου Αντωνίου. Για να το δούμε λίγο αυτό το μάτι εδώ. Δείτε λίγο πώς είναι το βλέφαρο από πάνω. Δεν είναι κυματιστό, όπως λέει κάποιος που είχε πει, το πάνω βλέφαρο ενός βυζαντινού ματιού είναι σαν να βλέπεις ένα δελφίνι που βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας στο πάνω μέρος του, η ράκη του. Δείτε το κάτω μέρος, το κάτω βλέφαρο του ματιού, εκεί αριστερά στην άκρη δεν έχει μια καμπύλη που οξύνεται, γίνεται έντονη. Κοιτάξτε σας παρακαλώ λίγο το μάγουλό του. Κοιτάξτε αυτό το παιχνίδι που κάνει εδώ. Πώς γυρνάει, πώς συστρέφεται. Κοιτάξτε σας παρακαλώ το σαγόνι. Κοιτάξτε αυτή την μπάλα που έχει. Κοιτάξτε σας παρακαλώ όλο αυτό το παιχνίδι που κάνει με τον κυματισμό επάνω στα γένια. Δείτε γενικά και στις δύο μορφές το παιχνίδι που κάνει με τις καμπύλες, το παιχνίδι που κάνει με τις γραμμές και ευρύτερα τον τρόπο όπου η φόρμα αποκαλύπτεται με ένα παράξενο, μοναδικό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει παρόμοια τέχνη σε κάποιον άλλο πολιτισμό. Εξυπακούεται αυτό. Αλλά πώς κολλάει το γεγονός ότι αυτή εδώ πέρα είναι συνεκτική με τη Βυζαντινή ζωγραφική? Λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα θα σας κάνω κάτι πολύ κακό.
θα σας υποχρεώσω να ακούσετε για 2 λεπτά, που μπορεί σε κάποιους να σας φανεί ένας αιώνας, επειδή έχουμε υποστεί μια πίεση, έχουμε υποστεί μια ασφυκτική παραπληροφόρηση και γενικότερα μας έχουν μάθει να λέμε, όταν ακούμε ένα βυζαντινό άσμα, μια βυζαντινή μουσική, που είναι η ελληνική μας μουσική, όταν τα ακούμε, μας έχουν πει μια φωνή εσωτερική μας λέει, αχ, τώρα γελάμε. Είμαστε λίγο αμήχανοι. Έλα τώρα, εντάξει. Άλλαξε το σταθμό. Έλα. Άλλαξε το τώρα, τι ακούμε. Βάλε λίγο. Πιάσε μελωδία. Πιάσε κάτι άλλο. Έλα. Γιατί. Τι είναι αυτό. Εντάξει, έχουμε δει σε διάφορες επιθεωρήσεις, σε διάφορες ταινίες, ξέρω εγώ, εκπομπές, ξέρω εγώ, πώς το διακομωδούν. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, θα σας υποχρεώσω μόνο για 2 λεπτά και ελπίζω να μην σας κουράσει αυτό, να ακούσετε ένα αναστάσιμο άσμα βυζαντινό. Αλλά θα το κάνω με έναν τρόπο ώστε αυτό που θα δείτε να έχει τα σύμβολα τα μουσικά επάνω. Τα σύμβολα τα μουσικά είναι οι νότες, θα λέγανε. Νι, πα, βου, γα, δι και ζω, νι. Το ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτή είναι το αντίστοιχο ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε την ευρωπαϊκή μουσική. Δεν ξέρουμε την ελληνική. Δεν ξέρει κανένα παιδί, πολλά παιδιά, δεν ξέρουν, άμα τους πω νι, πα, βου, γα, δι και ζω, νι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρουν. Και όμως είναι η ελληνική τους κληρονομιά, η ελληνική τους μουσικότητα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Και σας παρακαλώ, όσο θα τρέχει η μουσική, θα βλέπετε και τα σύμβολα. Σας παρακαλώ, συνδυάστε τα σύμβολα με τις φόρμες. Έκανα ένα λάθος, θα γυρίσω τη διαφάνεια πίσω, γιατί καταλαβαίνετε από την ανάγκη μας να σας το δείξω. Το έχασα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Τώρα θα το ακούσετε εσείς. Τα σύμβολα κοιτάξτε και τις φόρμες.
πόσο ωραία μουσική και πόσο πραγματικά μας κάνανε να αισθανόμαστε απομακρυσμένοι από αυτή τη μουσική. Είναι η ελληνική μας μουσική. Είναι μια μουσική που έχει τις πηγές της στην αρχαία ελληνική μουσική. Είναι μια μουσική η οποία πραγματικά δένει απίστευτα με αυτούς τους Αγίους. Δένει με τη ζωγραφικότητα με έναν τρόπο συναρπαστικό, που δεν θα το περίμενε ποτέ κανένας. Με αυτή τη μουσική θα μπορούσατε να βλέπετε έναν αναγεννησιακό Αντώνιο. Μπορείτε με αυτή τη μουσική να δείτε τον πίνακα του Νταλή, για παράδειγμα, οι πειρασμοί του Αντωνίου, που βλέπεις στην Έρμο, αυτά τα ψηλά ζώα με τα ψηλά πόδια και τους ελέφαντες. Θα ρω πως όχι. Είναι όλα συνεκτικά, και η αρχιτεκτονική και η μουσική και η ζωγραφική. Βέβαια, η τέχνη αυτή, να ξέρετε, ότι έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Μάλιστα, από την εποχή της αναγέννησης, έχει υποστεί την επίκριση και το χλεβασμό. Ο Βαζάρη, ένας πολύ μεγάλος ιστορικός της αναγέννησης και ζωγράφος, ο οποίος μας έχει διασώσει σαν τις βιογραφίες, ας πούμε, των μεγάλων Λεωνάρντο Νταβίντσι, Μιχαήλ Αγγέλου, έλεγε ότι η βυζαντινή τέχνη είναι, λέει, κατώτερης ποιότητας και δυσανάλογη. Έχει επαναλαμβανόμενες, λέει, παραστάσεις Αγίων, χρωματισμένες, λέει, παράζωγραφισμένες. Μια τέχνη, λέει, τελείως στατική, χωρίς καμιά προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης. Ομοίως και ο Γκιμπέρτι, ο οποίος στα 1455 που πεθαίνει, κατηγορεί ποια, τη Βυζαντινή. Α, δεν τη λέγανε τότε αυτή έτσι, γιατί ως γνωστόν τότε δεν υπήρχε ο όρος. Πώς τη λέγανε? Μανιέρα Γκρέκα. Τι σημαίνει μανιέρα Γκρέκα? Δηλαδή, αυτή την τέχνη δεν τη λέγανε, τη λέγανε ο τρόπος του να ζωγραφίζεις ελληνικά. Η ελληνική τέχνη. Ο Κυπέρτη, λοιπόν, έλεγε ότι η ελληνική τέχνη, η μανιέρα Γκρέκα, για ότι έφταιγε για οτιδήποτε, λέει, κακό, έβλεπε η ιταλική ζωγραφική μέχρι και τον Τζιότο. Σε αντίθεση όμως, ο Κόντογλου, ο Φώτης Κόντογλου, τους απαντάει και τους λέει, οι άνθρωποι που ζούσαν στο Βυζάντιο, μόνο που πολλοί από αυτούς βαστούσαν το αρχαίο ελληνικό αίμα και είχαν ελληνική παιδεία, ήταν ολότελα άλλοι, καινοί, καινούργοι δηλαδή άνθρωποι, λαλούντες γλώσσες καινές, καινούργιες. Ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης δεν έμοιαζε καθόλου με τον Σοκράτη. Ούτω σημειών ο Διαχριστόν Σαλός. Όταν ακούτε Διαχριστόν Σαλός, εννοούμε έναν τρελό, ο οποίος αγιοποιήθηκε. Τρελός για χατήρι του Χριστού. Ούτε αυτός, λέει, μοιάζει με τον Διογέννη τον Κυνικό, ούτε ο Άγιος Δημήτριος με τον Πελοπίδα. Η ανθρώπινη ζωή θεμελιώθηκε πάνω σε μια άλλη βάση. Και η τέχνη του Βυζαντίου, με όλα τα εξωτερικά που δανείστηκε από την αρχαία ελληνική, είναι ολότελα διαφορετική στην ουσία της. Έφτασε σε κάποια πνευματικότητα που δεν τη γνώρισε άλλη φορά ο κόσμος. Ενώ η αρχαία τέχνη ήταν βασισμένη πάνω στο μέτρο και στις αναλογίες, η τέχνη των Βυζαντινών δεν γνώριζε τέτοιο μέτρο. Γιατί ζητούσε να βρει έκφραση για πράγματα που δεν χωρούν στα τυπικά μέτρα όπου περιορίζεται η απόδοση του φυσικού κόσμου. Ας είναι και η πιο παθητική και ενθουσιώδης. Λοιπόν, το Βυζάντιο είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι ο καιρός και ο τόπος που ζούσαν οι άνθρωποι με τον πόθο του υπερφυσικού, της αιωνιότητας. Γι' αυτό έχει αυτή την παράξενη και μυστηριώδη ιδιορυθμία. Και δεν τη θέλουν οι άνθρωποι που οι πόθοι τους δεν βγαίνουν έξω από το μέτρο και τον ορθό λόγο. Δηλαδή, που είναι κολλημένοι στην κοινοτοπία των υλικών συγκινήσεων. Αγαπητοί μου, η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ μας λέει κάτι υπέροχο και θαυμάστε αυτόν τον προφήτη Ηλία. Γιατί η Βυζαντινή αγιογραφία εκφράζει πολύ σύγχρονα πράγματα? Γιατί είναι πριν απ' όλα μια ζωγραφική ιδιωτήτων και όχι προσώπων. Είναι ζωγραφική της αγιοσύνης και όχι του Αγίου. Γι' αυτό ο αγιογράφος βάζει το όνομα του Αγίου από κάτω. Η λέξη σου λέει ποιος είναι ο Άγιος και όχι η ζωγραφική. Η απεικόνιση στη Βυζαντινή τέχνη είναι η απεικόνιση του μοντερνισμού. Κρατήστε το αυτό. Οι σουρεαλιστές, λέει η Γλύκα Τζιαρβελέρ,
είναι πολύ συγγενής με τη βυζαντινή τέχνη. Αν πάρετε για παράδειγμα ένα πίνακα του Μαγκρίτ και αφαιρέσετε, ας πούμε, το σεξουαλικό στοιχείο, θα έχετε μια βυζαντινή εικόνα. Το ίδιο και με έναν Νταλή. Οι σουρεαλιστές έκαναν τέχνη την ονειρική τους αναγκαιότητα. Δεν έβαλαν σε πρώτο πλάνο το πρόσωπο, αλλά την έκφραση, την ιδιότητα δηλαδή του προσώπου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε αυτή τη λαμπρή περίοδο της ελληνικής μας υπέροχης τέχνης. Να δούμε πώς εξελίσσεται με πολύ μικρά παραδείγματα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε. Είναι η λεγόμενη παλαιοβυζαντινή τέχνη. Αυτή είναι 4ος και 7ος αιώνας. Η εποχή αυτή, να ξέρετε, συνδέεται πάρα πολύ με τον τρόπο που ζωγράφιζαν στην ύστερη αρχαιότητα. Δηλαδή, θέλω να σας αποδείξω με αυτόν τον τρόπο ότι η τέχνη μας, η βυζαντινή, είναι η τέχνη μας η αρχαιοελληνική. Απλά αλλάζει. Απλά εξελίσσεται. Όπως αλλάζει και η γλώσσα. Όπως εξελίσσεται και η γλώσσα. Έτσι λοιπόν, πολλοί τρόποι μιμούνται τους τρόπους του παρελθόντος. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτήν την φυσική συνέχεια? Μπορούμε να την αντιληφθούμε μέσα από τα φαγιούμ. Τα φαγιούμ τι είναι? Νεκρικά πορτρέτα, τα οποία τα βρίσκουμε στην ελληνιστική Αίγυπτο, όπου τότε οι άνθρωποι θέλανε ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό πορτρέτο για να μπει πάνω στη σαρκοφάγο τους, και έτσι πηγαίναν σε μια από τις καλύτερες εποχές της νεότητας ή της όριμης ηλικίας τους και ποζάραν μπροστά σε ένα ζωγράφο, και έτσι έχουμε και μια απεικόνιση της ελληνικής μας ζωγραφικής, της αρχαίας ελληνικής. Εδώ βλέπετε ένα νεαρό άνδρα με αυτό το υπέροχο σγρούμαλι, όπου έχουμε έναν νατουραλισμό. Άρα μαθαίνουμε ότι η αρχαία ελληνική τέχνη ήταν νατουραλιστική, natural, έτσι, φυσική. Ακολουθούσε τους φυσικούς κανόνες. Ο οποίος μας κοιτάει 3/4, είναι εκπληκτικό το βλέμμα του. Βλέπουμε τη λεπτομέρεια στον τρόπο που στάζει, όπως το λένε οι συγγραφείς μας. Στάζει, λέει, το μουστάκι του στο πανοχύλι. Είναι ιδρωμένο. Βλέπουμε το σγουρό του γεννάκι, το οποίο του αφήνει ακάλυπτο το σαγόνι του και ένα μεγάλο μέρος από το μάγουλό του. Βλέπουμε ένα μοναδικό τρόπο στο να μας διαπερνάει με ένα, θα έλεγα, σαν βέλος είναι αυτό το βλέμμα. Με κάνει να μπορώ να αντιληφθώ στοιχεία της προσωπικότητάς του. Άρα είναι και ψυχογραφική η αρχαία ελληνική τέχνη. Αυτά είναι τα πορτρέτα που έχουν ένα στοιχείο Αθανασίας. Αυτά είναι τα ελληνικά πορτρέτα όπου θέλει ο ζωγράφος να μας μεταδώσει το βλέμμα του εις τους αιώνας των αιώνων. Άρα, όταν έρχεται ο χριστιανισμός και έχουμε αυτά τα φαγιούμ που είναι προάγγελοι της βυζαντινής τέχνης, κοιτάξτε τις πρώτες εικόνες στην παλαιοβυζαντινή περίοδο. Δεν έχουν καμία σχέση με την εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης. Οφείλω βέβαια να σας πω και να το λέτε κι εσείς με την πρώτη ευκαιρία, εφόσον φύγετε από εδώ, ότι η βυζαντινή μας τέχνη δεν είναι στατική. Ποιος θα τολμήσει να πει ότι η βυζαντινή τέχνη είναι κάτι στατικό, κάτι αμετάλλακτο, κάτι που δεν αλλάζει, και 1100 χρόνια ήταν όλοι βλάκες τα εκατομμύρια των ζωγράφων, κανένας δεν ήταν καλός ζωγράφος, όλοι ζωγραφίζαν με τον ίδιο τρόπο, ανίκανοι σχεδιαστές. Νομίζω ότι αυτό είναι ανόητο καν να το λέμε, μας προσβάλλει. Εδώ λοιπόν βλέπετε την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τους Αγίους. Οι πρώτοι αιώνες ήταν οι αιώνες όπου η εικόνα ήταν αποδεκτή. Η εικόνα μάλιστα ήταν ζητούμενη. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα, μια συνέχεια της, ας πούμε, ειδωλολατρίας, αλλά αυτό προσπεράστηκε γρήγορα, δεν δώσανε σημασία οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό και πήγαν παρακάτω. Εδώ η Παναγία κάθεται σε έναν μαργαριτό κοσμητό, συγγνώμη, το είπα κάτω τώρα αυτό, θρόνο, και κρατάει το μικρό της γιο τον Ιησού στα γόνατά της. Αν και εικονίζεται κατά μέτωπον, το βλέμμα της είναι στραμμένο πλάγια. Αυτά είναι, είπαμε, στοιχεία που μας μένουν από την ελληνιστική, αρχαία ελληνιστική περίοδο. Οι Άγιοι εφορούν μια αυλική στολή, μια ρωμαϊκή στολή. Τους βλέπετε πώς ήταν ντυμένη η αυλική την εποχή εκείνη. Την πλαισιώνουν. Ο ένας είναι ο Θεόδωρος,
ο Στρατιλάτης και όλος είναι ο Άγιος Γεώργιος. Πίσω της κοιτάξτε τους αγγέλους. Δείτε σας παρακαλώ πώς έχουν γυρίσει το κεφάλι τους, μια πολύ έντονα θεατρική και ζωγραφική και σχεδόν νατουραλιστική κίνηση των κεφαλών των αγγέλων, οι οποίοι κοιτάνε προς τα πάνω. Οι οποίοι που κοιτάνε σε ένα χέρι που βγαίνει στη μέση, αν το βλέπετε, το οποίο ευλογεί. Οι χρυσές αντάβγες στο έμβλημα του μικρού Χριστού και η δυσδιάστατη απόδοση του ρούχου της Παναγίας με αδιόρατες πτυχές προσδίδουν έναν άειλο χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι προάγγελος της όριμης βυζαντινής μας τέχνης. Και θα σας δείξω τον Χριστό Παντοκράτορα, ένα έργο ορόσημο. Γιατί αυτό το έργο είναι, θα έλεγα, ο τύπος του Χριστού που μάθαμε στον Βυζαντινό κόσμο. Αυτός ο τύπος που το ζωγράφησε αυτό το έργο, μεταξύ περίπου 4ο με 5ο αιώνα είμαστε εδώ, όπως το ζωγράφησε αυτό το έργο, όποιος το ζωγράφησε αυτό το έργο, μας έδωσε μια αρχική εικόνα ενός μοτίβου που το ακολουθούσαν τους αιώνες τους επόμενους. Μη σας φαίνεται αυτονόητο που βλέπετε και εκείνη την εποχή αυτή την απεικόνηση. Ο ζωγράφος που το έπλασε αυτό το έργο δεν είχε στο μυαλό του αυτό που έχετε εσείς τώρα. Είχε στο μυαλό του τις αρχαίες ελληνικές παραστάσεις. Είχε στο μυαλό του την αρχαία ελληνική ζωγραφική. Και προσπαθούσε μέσα σε αυτήν να εντάξει δύο αντίθετα στοιχεία. Έλεγε που να πάρει εκεί. Γρεκός, Έλληνας. Έλληνας είμαι. Ωραία. Πώς θα καταφέρω να δείξω μέσα σε αυτή τη μορφή ότι υπάρχουν δύο φύσεις. Η φύση δηλαδή του Θεού και η φύση του ανθρώπου. Γιατί εγώ ζωγραφίζω τον Χριστό. Ο οποίος Χριστός ως γνωστόν τι είναι. Είναι θεάνθρωπος. Πώς λοιπόν εγώ θα καταφέρω αυτό το πράγμα. Και το κάνει με έναν τρόπο θα έλεγα λίγο ανώριμο. Θα έλεγα με έναν βιαστικό, αλλά εκπληκτικό τρόπο. Χωρίζει το πρόσωπο σε δύο μέρη. Και θα σας το δείξω λίγο πιο κοντά. Χωρίζει το ένα μέρος, το αριστερό, σε ήρεμη φάση και το δεξί σε τεταμένη και αγριοπή. Όλοι μαζί τώρα σηκώνουμε το χέρι μας, την παλάμη μας και κρύβουμε τη μία πλευρά. Κρύψτε τη δεξιά. Κρύψτε όλη τη δεξιά πλευρά. Και δείτε το χέρι του Χριστού, συγγνώμη, το μάτι και τη μία πλευρά, την αριστερή, όπου είναι ήρεμο το βλέμμα. Μετακινήστε τώρα το χέρι σας και πηγαίνετε από την άλλη πλευρά. Και κοιτάξτε την από εδώ. Πιο άγρια, πιο αυστηρή. Σωστά. Είναι και τα χρώματα, είναι και οι φόρμες πιο σκληρές. Αυτό το κάνει ο ζωγράφος για να μας δείξει δήθεν τη δυτή φύση του Χριστού. Ότι είναι Θεός δίκαιος και Θεός, δηλαδή αυστηρός, στο δίκαιο βάζουμε και το αυστηρό, και Θεός ή πράος, γαλήνιος, ο Θεός της αγάπης. Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια των Ελλήνων να προσδιορίσουν τις δύο φύσεις του Θεού, μόνο που δεν έχει πετύχει ακριβώς το νόημά του. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη περίοδο, που είναι η Μεσοβυζαντινή περίοδος, αν ευλογήσει και πατηθεί. Είναι η περίοδος μετά την οικονομαχία. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να σας πω κάτι. Η αναστήλωση των εικόνων, δηλαδή η επαναφορά των εικόνων, μετά από έναν αιώνα μεγάλη ταραχή στο Βυζάντιο, γίνεται 843. Αυτοκρατόρισα Θεοδώρα. Ήταν αυτή η οποία έδωσε τέλος στην οικονομαχία. Η οικονομαχία ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κάποτε, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί οι άνθρωποι πλακώνονταν μεταξύ τους για το αν πρέπει να έχουμε εικόνα ή δεν πρέπει να έχουμε εικόνα. Και δεν το κάνανε για λόγους δογματικούς αποκλειστικά. Υπήρχαν πολλά αίτια, τα οποία ειλικρινά θα μας έπαιρνε ώρες να το συζητάμε. Πολλά τα αίτια. Αλλά η αισθητική που επιβλήθηκε στον έναν αιώνα αυτών της οικονομαχίας ήταν η διακόσμηση. Ήταν σαν να έρχεται ο αραβικός πολιτισμός μέσα στις αυλές της πόλης. Έναν αιώνα καταστράφηκαν τα πάντα.
καταστράφηκαν εκκλησίες, θησαυρός απίστευτος. Καταστράφηκαν τοιχογραφίες, καταστράφηκαν φορητές εικόνες. Πολλά, πολλά σημαντικά πράγματα. Τα οποία τα βρίσκουμε πού? Πού τα βρίσκουμε? Σε οράματα, σε όνειρα. Να σου η Παναγιά η μία, να σου η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, να σου η θαυματουργή η εικόνα η τάδε, να σου η Παναγιά της Τίνου. Τι νομίζετε, τι εικόνες είναι αυτές? Είναι οι εικόνες που θάβανε οι άνθρωποι τότε για να τις σώσουν και με θαυματουργικό, πέτε το όπως θέλετε, τρόπο, έρχονταν στην επιφάνεια όλες αυτές οι σπουδαίες εικόνες που γίνονται μεγάλα προσκυνήματα ανά τον ελληνικό κόσμο, είναι εικόνες προοικονομαχίας. Έτσι λοιπόν τώρα, η επέτειος της αναστήλωσης των εικόνων γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή της Αρακοστής. Πώς τη λέμε? Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εγώ τη λέω και η μέρα των καλλιτεχνών. Με γελάνε κάποιοι τώρα ή και με γελάγανε γενικότερα όταν τους έλεγα αυτή είναι η μέρα των καλλιτεχνών, είναι η μέρα της αισθητικής. Πρέπει αυτή την ημέρα πρώτα απ' όλα να την τιμούμε εμείς και όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που πηγαίνει στη Μητρόπολη και διαβάζει το πιστεύω. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ακούστε τώρα. Όλη αυτή η περίοδος σταματάει στα 1204. Είναι η εποχή που μπαίνουν οι Φράγκοι και τα διαλύουν όλα. Αλλά η μετά την οικονομαχία εποχή γεννάει μια άλλη τέχνη, μια βυζαντινή τέχνη η οποία μεταμορφώνεται, διαφοροποιείται, σας δείχνω αυτό το αριστούργημα. Ξέρετε να μου πείτε αυτή η βρεφοκρατούσα η Παναγία που βρίσκεται? Έχει κανείς κατά νου? Μπράβο, μπράβο. Είναι στην Αγία Σοφιά. Στο μεγάλο ναό. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω φυσικά για την Αγία Σοφία, γιατί σκοπεύω του χρόνου, αν με αξιώσει ο καλοκάγαθος εκεί ψηλά και έχω υγεία και είμαι καλά και ζω, να σας μιλήσω του χρόνου για την Αγία Σοφία και θέλω να κάνω ένα οδηπορικό στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα και στην Αγία Σοφιά. Και όταν θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα, για ένα λεπτό, σας το λέω από τώρα γιατί κάτι είπα και το θυμήθηκα, για ένα λεπτό μην φύγετε, όταν δείτε τέλος, καθίστε για μισό λεπτό να σας πω κάτι για λίγο και μετά να φύγετε. Λοιπόν, αυτή εδώ η Παναγία Βρεφοκρατούσα είναι έργο μετά της οικονομαχίας. Γι' αυτό το έργο ο Πατριάρχης Φώτιος το εγκαινίασε στην Αγία Σοφία και έβγαλε ένα υπέροχο λόγο. Ο 17ος λόγος του. Μεγάλη προσωπικότητα ο Φώτιος. Είναι αυτός που έδωσε στους Άραβες κείμενα αρχαίας ελληνικής γραμματείας.